την παρουσία σας. Στους 32 μήνες που είμαστε Δημοτική Αρχή, έχουμε δείξει και έχουμε αποδείξει την σοβαρότητα και της λειτουργίας μας και της δραστηριότητάς μας και των ενεργειών μας. Αυτή λοιπόν η σοβαρότητα μας έφερε σήμερα ενώπιον σας για να ακούσετε όπως ακούσατε από τους προαλήσαντες και ειδικότερα από τον προϊστάμενο τεχνικών υπηρεσιών για αυτό το τόσο σοβαρό ζήτημα το οποίο απασχολεί το τελευταίο διάστημα την τοπική μας κοινωνία και είναι το κολυμπητήριο, για το οποίο έχει τρέξει πάρα πολύ μελάνη από αναρμόδιους, αν θέλετε, από ανεύθυνους, από αγωνιούντες και βέβαιως πολύ περισσότερο από τις μειοψηφίες του Δημοτικού μας Συμβουλίου, οι οποίοι αρέσκονται στην καταστροφολογία και φυσικά με τα παραμύθια τα οποία αρέσκονται, στα οποία πρωταγωνιστούν βασιλιάδες, πρίγκιπες, δράκοι και από ό,τι πλέον φαίνεται και λυπάμαι που το λέω, δεν έχουν αντιληφθεί ότι το ψέμα και θα τολμήσω να πω και η γελιότητα έχουν όρια και αυτά τα όρια δυστυχώς έχουν ξεπεραστεί προπολού. Έγινε λοιπόν απόλυτη ενημέρωση σε λίγο χρόνο. Αυτό το χρόνο που εάν ήθελαν οι μειοψηφίες θα μπορούσαν να ενημερωθούν πληρέστατα από τον αρμόδιο προϊστάμενο τεχνικών υπηρεσιών, από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο και φυσικά από τον πρόεδρο του νομικού προσώπου. Ανταυτού, αυτό το οποίο κάνουμε εμείς μέσω ημών για να ενημερωθεί για μία ακόμη φορά ο κοιότικος λαός, επέλεξαν τη θεατρική παράσταση να γίνει μονοθεματικό συμβούλιο στο Δημοτικό Συμβούλιο, μόνο και μόνο για να δημιουργηθεί πάλι ένας πανικός, χωρίς να μπορεί κανείς να κατανοήσει. Και φυσικά θέλω να σας πω ότι εμείς κρίναμε ότι έπρεπε να ενημερωθεί ο κοιότικος λαός σωστά, σοβαρά και υπεύθυνα. Απόψε η Δημοτική Αρχή δεν θα συμμετάσχει στο θέατρο αυτό το οποίο επιχειρείται για μια ακόμη φορά από τις μειοψηφίες. Θα παραστεί βεβαίως ο προϊστάμενος τεχνικών υπηρεσιών, ο αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών και ο πρόεδρος του νομικού προσώπου, μόνο και μόνο για τον ελάχιστο σεβασμό, τον οποίο δεν επιδεικνύουν οι μειοψηφίες και επιδεικνύουμε εμείς στο ανώτατο όργανο διοίκηση του νομού μας που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν θα επαναλάβω αυτά τα οποία υπόθηκαν για το έργο, τις δυσκολίες του στην θητεία τη δική μας. Στοίχημά μας είναι ότι δεν θα χαθεί ούτε ένα έργο. Γι' αυτό το έχουμε αποδείξει έχοντας ξεπεράσει δεκάδες εμπόδια με σημαντικά και κρίσιμα έργα, τα οποία τελικά χρειάζεται ο τόπος μας. Εμείς έχουμε ακουμπήσει τα δάχτυλα επί των τύπων των ύλων, σχεδιάζουμε και φτιάχνουμε τη νέα Χίο και είναι σίγουρο ότι αντίπαλος δικός μας είναι τα προβλήματα του τόπου μας, των ανθρώπων μας και εκεί έχουμε επιδώσει όλο μας το είναι, όλη μας την ενέργεια, τιμώντας, το λέω για μια ακόμη φορά, το συμβόλαιο τιμής με τους ανθρώπους του τόπου μας και είμαι σίγουρος ότι 52 μήνες είναι η παρούσα δημοτική θητεία. Ήδη διανύουμε τον 32ο μήνα της θητείας, έχοντας ένα χρόνο ακόμα 20 μηνών, για τον οποίο χρόνο δίνουμε τα ρέστα μας για να δείξουμε και να αποδείξουμε τελικά τι κάναμε, τι κάνουμε και τι μπορούμε να κάνουμε. Και θέλω εδώ να υπενθυμίσω ότι η διοίκηση του νομικού προσώπου έχει περίπου 28 μήνες με 29 διοίκησης. Εν σχέση με τους 63 μήνες που είχε η προηγούμενη διοίκηση. Ξέρετε πολύ καλά ότι αν κάνετε μία βόλτα σε όλη τη Χίο και δείτε τα αποτελέσματα της διοίκησης του νομικού προσώπου, σε συνεργασία βεβαίως με τον Δήμαρχο, τη Δημοτική Αρχή, τις τεχνικές μας υπηρεσίες, αλλά και όλους τους υπόλοιπους συνεργάτες, τι έχει επιτευχθεί στα στάδια, στους παιδικούς σταθμούς, στους αθλητικούς χώρους και όχι μόνο. Αυτό είναι το έργο το οποίο παρουσιάζουμε και για αυτό το έργο ομιλούμε. Αγωνιζόμαστε καθημερινά και είναι ξεκάθαρο ότι αυτό ο κόσμος το αναγνωρίζει. Σε ό,τι έχει να κάνει με τους εμπλεκόμενους με το κολυμπητήριο. Και μιλάμε για τα ναυτιλιακά μας σωματεία, αλλά και τους συλλόγους της κολύμπησης. Έχουμε αποδείξει την αγάπη, την έγνοια και τη στήριξη για τα ναυτιλιακά σωματεία και υπενθυμίζω εδώ
την παρέμβασή μας πριν 20 μήνες για να κρατήσουμε όρθιο το ναυτικό όμιλο Χίου, που είναι ιστορία της Χίου. Και τολμήσαμε, το κάναμε. Όλο αυτό το διάστημα, η αγωνία μας για να φτάσουμε εδώ ήταν για να εξυπηρετηθούν όλοι εκείνοι οι οποίοι έχουν σχέση με το κολλητήριο. Γι' αυτό και δεν ξεκίνησε το Σεπτέμβριο το έργο, για να δώσουμε τη δυνατότητα με την παράκλησή των να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε, με κίνδυνο να χάσουμε το έργο. Εμείς γνωρίζουμε την αγωνία που περάσαμε για να μπορέσουμε τελικά να ξεπεράσουμε όλα τα προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν, αν θέλετε, και με την κρίση της Ουκρανίας. Το είπε προηγουμένως ο προϊστάμενος. Γιατί και αυτό επηρέασε όλη την εξέλιξη του έργου, σε σχέση βεβαίως με τις προμήθειες, τις οποίες παρέχουν εξειδικευμένα εργοστάσια για ένα πράγματι εξειδικευμένο έργο, το οποίο έχει ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής του, και εμείς καλούμε εδώ αυτή την ώρα να το ξανακάνουμε καινούριο. Έχετε ξεναγηθεί στους χώρους και ξέρετε πολύ καλά τι αντιμετωπίσατε. Αυτά όλα μαγικά δημιουργήθηκαν. Μαγικά πρέπει να τα λύσουμε. Σε όλους εκείνους που είπε και ο Δήμαρχος ότι σήμερα κουνάνε το δάχτυλό τους. Βεβαίως, όσα δεν φτάνει η Αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια. Εμείς δεν πτώμεθα. Προχωράμε, είναι σίγουρο ότι θα τα καταφέρουμε. Θα παραδώσουμε και αυτό το έργο, το οποίο θα είναι ένα καινούριο κόσμημα, ξανά εν σχέση με ό,τι παραλάβαμε, το οποίο θα το απολαμβάνουν τα ναυσοαθλητικά μας σωματεία, οι αθλητές κολύμβησης και όχι μόνο, και θα κατανοήσουν και εκείνοι ό,τι έπρεπε να γίνει. Μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα να πάει παραπέρα. Όμως, σε όποιο χρόνο και αν γινόταν, που δεν γίνεται, εξηγήθηκε προηγουμένως μέχρι ποιες ήταν οι δυνατότητές μας. Είναι σίγουρο λοιπόν ότι και αυτό το έργο θα το απολαύσει η χιακή κοινωνία. Όπως βέβαια και όλα τα έργα τα οποία γίνονται και για τα οποία υπάρχει μία πρεμούρα και μία γρίνια. Ναι, αλλά δεν γίνονται τα έργα μαγικά. Δεν γίνονται τα έργα με έναν τρόπο αόρατο ή έναν τρόπο ο οποίος τελικά θα εξυπηρετεί τους πάντες και τα πάντα. Δίνεται ένας καθημερινός αγώνας, ένας αγώνας για να δώσουμε λύσεις και βέβαια, επειδή δεν θέλω να είμαι μικρόψυχος, είπα προηγουμένως με τι ασχολούνται οι μειοψηφίες. Ασχολούνται γιατί είναι λαμπερά τα Χριστούγεννα, ασχολούνται γιατί κάναμε τις αποκριές εκδηλώσεις, ασχολούνται γιατί τελικά έχουμε κάνει πασχαλινό διάκοσμο, ασχολούνται με το αν έχουμε πάρει άδεια από τον Πάπα της Ρώμης για να φτιάξουμε τον ιστό της σημαίας και να βάλουμε το εθνικό μας σύμβολο, ασχολούνται με το συντριβάνι, το οποίο πλέον είναι σημείο αναφοράς, γιατί τελικά κάποιες φορές δεν παίρνουμε από την Αθήνα τα υλικά που είναι φθηνότερα, κάποιες άλλες φορές γιατί ρίχνουμε τους ντόπιους επαγγελματίες και δεν τα παίρνουμε από εδώ. Γι' αυτό είπα προηγουμένως και λυπάμαι που το λέω. Όταν κανείς ασχολείται με το ψέμα και το ξαναλέω ότι λυπάμαι που λέω την λέξη γελιότητα, τότε νομίζω πλέον ότι υποτιμούν την νοημοσύνη των ανθρώπων του τόπου μας που ξέρουν πάρα πολύ καλά. Εμείς είμαστε εδώ για να δίνουμε εξηγήσεις, αλλά τελικά τα αστεία μέχρι ενό σημείου. Γι' αυτό είπα ότι απόψε θα παραστούν οι προαναφερόμενοι για να μην επαναλαμβάνω και από εκεί και πέρα κάποια στιγμή η συμβουλή μου προς τις μειοψηφίες είναι να σεβαστούν τους θεσμούς και τα θεσμικά όργανα και έχω πει αρκετές φορές ότι θα μπορούσαν επικοδομητικά να βοηθήσουν στην επίλυση προβλημάτων. Έχουν επιλέξει το δρόμο του μηδενισμού, δικαίωμά τους είναι, όπως δικαίωμά μας είναι και εμάς, να ασχολούμεθα με την λύση των προβλημάτων, γνωρίζοντας τον δρόμο, εμπιστευόμενοι τις δυνατότητες και τις ικανότητές μας, για τις οποίες η κοινωνία της Χίου μας εμπιστεύτηκε, και όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου, θα ξανακάνει το ίδιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.